4 χρόνια συμπληρώθηκαν από την δολοφονία του Παύλου Φίσα και στην πόλη της Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε η αντιφασιστική εκδήλωση και πορεία με την συμμετοχή φορέων, συλλογικότητων και κόσμου. 4 χρόνια μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα από τη Χρυσή Αυγή και τα τάγματα εφόδου στο Κερατσίνι, διατηρούμε τη μνήμη του ζωντανή, διατηρούμε την εγρήγορσή μας απέναντι στον φασισμό και τον ναζισμό ζωντανή κάθε άλλο παρά ποτέ, γιατί σήμερα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Το μεγάλο κεφάλαιο εξαπολύει το πιο πιστό του σκυλί, τη φασιστική ακροδεξιά, για να επιτεθεί στους λαούς όλης της γης. Καλούμε σήμερα κάθε δημοκράτη, κάθε ελεύθερα σκεπτόμενο άνθρωπο να είναι σε πάλξη του αγώνα ενάντια στο φασισμό, να απομονώσει τα ιδεολογήματα του φασισμού και του ρατσισμού από όλη την κοινωνική ζωή και να μην επιτρέψει να ξαναζήσουμε πάλι τις σελίδες μαύρες της ιστορίας που έχουμε ζήσει στον 20ο αιώνα. Γι' αυτό και σήμερα τη φασιστική κίνηση. Με ανοιχτό κάλεσμα έχει καλέσει τη ΛΟΑΚΑ και την ΕΛΑ της πόλης να συγκεντρωθούμε εδώ στην 23 Μαρτίου και να προωθούμε στους δρόμους της πόλης. Συμπληρώνονται φέτος 4 χρόνια από την άνανδρη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το Χρυσαυγίτη Ρουπακιά. Από το Ρουπακιά, τον οποίο την πολιτική ευθύνη την ανέλαβε η ίδιος ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο Μιχαλολιάκος. Σήμερα στην πόλη μας, όπως και σε όλη την Ελλάδα, γίνονται εκδηλώσεις στη μνήμη του Παύλου Φίσα, αντιφασιστικές συγκεντρώσεις και πορείας, με το σύνθημα «Ποτέ πια φασισμός, οι φασίστες δολοφόνοι να πληρώσουν και να μπουν στη φυλακή».